Ο υδράργυρος χτύπησε κόκκινο και οι παραλίες της Χαλκίδας γέμισαν από λουόμενους. Η Δημοτική Αρχή έχει ξεκινήσει από νωρίς τη διαμόρφωσή τους και τον καθαρισμό τους. Τόσο η Δήμαρχος Έλενα Βάκα, όσο και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Πάνου στοχεύουν στη διατήρηση των καθαρών αμμουδιών μέσα από συχνό πέρασμα των δημοτικών υπαλλήλων καθαριότητας και τη τοποθέτηση περισσότερων κάδων. Καταρχάς, να πούμε ότι είμαστε στις Σικές, στην περιοχή Σικές, σε μια από τις παραλίες της πόλης της Χαλκίδας. Ξέρετε, η Χαλκίδα έχει αυτό το μοναδικό προνόμιο, μια πρωτεύουσα νομού, μια πόλη η οποία βρίσκεται ουσιαστικά στον ηπειρωτικό κορμό, έχει μέσα στον αστικό της ιστό παραλίες που μπορεί ο άλλος, που μπορεί οποιοσδήποτε να κάνει μπάνιο. Έτσι είναι και αυτή η παραλία, οι Σικές που βρισκόμαστε, και όλη η ακτογραμμή γύρω-γύρω προσφέρεται για μπάνιο. Εμείς λοιπόν από την πλευρά μας ως Δήμος έχουμε φροντίσει να τοποθετήσουμε και φέτος τις ομπρέλες μας, τα αποδυτήριά μας, καινούριους κάδους. Προσπαθούμε να δώσουμε χρώμα, να περιποιηθούμε το πράσινο και επίσης να διατηρούμε τις παραλίες μας καθαρές. Αυτό γίνεται συχνά? Αυτό γίνεται, οι καθαρισμοί γίνονται πολύ συχνά των παραλιών. Μια συνολική επέμβαση γίνεται στην αρχή της θερινής περίοδου κάθε φορά, σε συνεργασία και με τον ΟΛΝΕ, εκεί όπου υπάρχουν χερσαίες ζώνες λιμένα, και πραγματικά το αποτέλεσμα φέτος πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο από ποτέ. Αυτό που θέλω να τονίσω και να απευθύνω και μία έκκληση έτσι σε όλους τους δημότες και στους επισκέπτες, είναι ότι θέλω και ο καθένας προσωπικά από μας να φροντίζει η πόλη μας να είναι καθαρή και ιδιαίτερα οι παραλίες μας, γιατί έχουμε αυτό το ωραίο φυσικό περιβάλλον που μας έχει δοθεί ως δώρο. Ας κοιτάξουμε λοιπόν να το προστατεύσουμε για να μπορούμε να το απολαμβάνουμε.